λοιπόν είναι αιμόφυρτος στο έδαφος σύμφωνα με τις εικόνες που βλέπουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Είναι η στιγμή που οι αστυνομικοί επιχειρούν να τον κινητοποιήσουν. Κάποιοι αστυνομικοί φωνάζουν από πάνω του, βάλει του χειροπέδες, πιάστο το πόδι. Φαίνεται σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα να τον χτυπούν. Ένας αστυνομικός κρατάει ένα μαχαίρι. Ενώ είναι ανέστητος ο Κωστόπουλος. Ενώ είναι ανέστητος, έτσι φαίνεται από τα πλάνα. Ένα μαχαίρι κρατάει ο αστυνομικός. Μάλλον είναι το μαχαίρι που κρατούσε ο Ζακ όταν είχε μπει στο κοσμηματοπωλείο. Αυτό είναι το βίντεο που ξενοφόντα, αυτό το βίντεο που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών είναι σημαντικό για τον λόγο που σας εξηγούσαμε νωρίτερα. Δεν έχουμε δει, από ό,τι φαίνεται, όλη την ιστορία ακόμη. Κοίταξε, υπάρχουν εδώ στοιχεία τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί. Λέει κάτι συγκεκριμένο η εφημερίδα, ότι υπάρχει μαρτυρία, και μάλιστα μαρτυρία αστυνομικού αφήνει να καταλάβουμε, που λέει τι, ότι ο Κωστόπουλος είχε δεχθεί bullying ανελέητο νωρίτερα και αναγκάστηκε στην προσπάθειά του να φύγει, να μπει στο πρώτο μαγαζί που βρήκε για να αυτοκτονήσει. Αυτός ήταν ο στόχος του Κωστόπουλου. Να μπει κάπου, γι' αυτό κρατούσε λέει το μαχαίρι, μπήκε, δεν ήταν το σκοπός του η ληστεία, μπήκε να αυτοκτονήσει. Αυτή είναι η αποκάλυψη που κάνει σήμερα η εφημερίδα και μιλάει για αχρίαστη αστυνομική βία. Γι' αυτό προβάλλει και αυτό το βίντεο που βλέπουμε κάποια σκηνικά εδώ από τους αστυνομικούς. Που δεν τα είχαμε δει στα προηγούμενα βίντεο. Δεν τα είχαμε δει πριν. Κάποιοι λένε και για κάτι άλλο που δεν πρέπει να το πούμε βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία να το πούμε. Ο κύριος Βαλιανάτος άφησε κάποια πράγματα να εννοηθούν χθες. Να αφήσουμε όμως τη δικαιοσύνη να προχωρήσει και σιγά σιγά και με την πραγματογνωμοσύνη θα βγουν και άλλα στοιχεία. Πάντως φαίνεται ότι αλλάζει η εικόνα κάπως σε σχέση με αυτό που ξέραμε τις πρώτες στιγμές. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο που αποκαλύπτει σήμερα και δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ξενοφόντα. Καλημέρα, Ξενοφόντα. Για πάμε να βρούμε τώρα τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα, κύριε Βρούτσι. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Κεγκέρογλου, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα. Είναι πάντως αυτή η ιστορία είναι συγκλονιστική, κύριε Βρούτσι. Έτσι, να θέλουμε να πούμε μια κουβέντα για να πάμε στο διάλειμμα πραγματικά. Δεν ξέρω πώς έχει καταντήσει πια αυτή η κοινωνία. Τι ευθύνες υπάρχουν στην πολιτική ηγεσία. Τι έχει δημιουργηθεί, τι ρήγματα έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία. Αν η ελληνική αστυνομία έχει και αυτή τις ευθύνες της. Αν η εγκληματικότητα καλπάζει και έχει φτάσει στην κοινωνία στα όρια της. Τι συμβαίνει, εσείς τι ανάγνωση κάνετε? Κύριε Οικονόμου, κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από αυτή την εικόνα που βλέπει και από αυτό που βιώνουμε ως ελληνική κοινωνία. Οι ευθύνες θα μπορούσε να τις καταλογίσει κάποιος συνολικά και βεβαίως υπάρχουν και επιμέρους. Αλλά ας δούμε τον πυρήνα του προβλήματος. Ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Η ανομία. Είναι η ανομία που γίνεται κάτω από την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν η θριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και πάνω από 10.000 βαρυπινίτες έχουν αποφυλακιστεί κάτω από την ομπρέλα προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μία συγκροτημένη, στοχευμένη πολιτική, η οποία έχει και ιδεολογικό πρόσημο, ότι απελευθερώστε τους κρατούμενους, τους βαρυπινίτες, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να είναι η κοινωνία. Αυτό πιστεύω ΣΥΡΙΖΑ και αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη εγκληματικότητα. Κύριε Κεγκέρογλου, μια κουβέντα. Κάθε περίπτωση βεβαίως είναι διαφορετική, όμως υπάρχει κάτι γενικό. Οι πολίτες νιώθουν ανασφάλεια. Και αυτοί οι οποίοι πέφτουν θύματα και οι θύτες. Αλλά ο γενικός κανόνας, και τον διαπιστώνουμε, δυστυχώς έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είτε με, με την ουθεσία η οποία υπήρχε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη, ελπίζω να αλλάξει τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, κάντε ό,τι δεν τους βλέπετε. Και βεβαίως με όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει, ότι εδώ έχουμε δύο κατηγορίες πολίτες, αυτούς οι οποίοι θα συλλαμβάνονται ακόμα και με τη μικρότερη παράβαση και αυτούς οι οποίοι είναι ελεύθεροι να πράττουν ό,τι θέλουν. Παρατηρούμε όμως, κύριε Κεραγλού, και το λέω στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο αυτό, και κάτι άλλο τα τελευταία αυτά χρόνια. Πέρα από την ανομία και την ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης, που αυτό είναι πλέον βέβαιον, βλέπουμε και, Ανδρέα μου, και μια ανεξήγητη αστυνομική βία. Πετάει πολύ εύκολα χημικά, δέρνει πολύ εύκολα η αστυνομία από ό,τι βλέπουμε. Βλέπουμε και εδώ στο συγκεκριμένο περιστατικό με αυτό το βίντεο μια βία αχρίαστης αστυνομίας. Έχουμε έναν άνθρωπο κάτω, η μηχανή. Αυτό το βίντεο πέθανε ο άνθρωπος μετά από λίγο. Όση ώρα το βλέπουμε, γιατί υπάρχει, ο Ζακ εδώ είναι ανέστητος, Ανδρέας. Μα μετά από λίγο πεθαίνει ο άνθρωπος αυτός και τον δέρνουν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, αυτό υπάρχει, γιατί συμβαίνει. Αν υπάρχει μια καταγεγραμμένη ανομία, γενικότερα μιλάω, είναι η ανομία του ρατσισμού,
η οποία σε αυτό το βίντεο αποτυπώνεται στο έχει πιάσει τα βάνη. Και στην αστυνομία. Φυσικά. Καταρχήν η αστυνομία έχει πάρα σημαντικές ευθύνες και θα καταγραφούν. Εδώ πέρα είναι αποκαλυπτικότατο το βίντεο. Μάλιστα. Επομένως, ας αφήσουμε τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον οποίο τον επικαλούμαστε για πάσα νόσο, μην πω το υπόλοιπο. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα ρατσιστικό έγκλημα. Το οποίο ένα ρατσιστικό έγκλημα, το οποίο καλό είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι να προσέχουμε, γιατί επί τρεις μέρες ακούγαμε άλλα πράγματα. Ρατσιστικό τα οποία το χαρακτηρίζεις δεν... το έγκλημα. Ο Κοσμοτοπόλης έχει δώσει άλλη διάσταση ο άνθρωπος. Ποιος Κοσμοτοπόλης τώρα? Εδώ εμφανίζονται και λένε διαφορετικές καταθέσεις. Μετά, σε 24 ώρες αυτού του συλλάβανε. Ναι. Ο δεύτερος ο συνεργός του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρατσιστικά μηνύματα. Τι είχαν, συμμορία? Όχι, συγγνώμη. Ή απλή εργαζόμενη είναι. Λάθος. Ο άνθρωπος ο δεύτερος που φαίνεται να επίσης να κακοποιεί, το θύμα, με tweet, έτσι, έχει ακραίες εθνικιστικές θέσεις και φασιστικές. Καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και ο φασισμός. Αυτή είναι η ανομία. Πετρόπουλο, η ανομία δεν υπάρχει αλλού. Υπάρχει στα μυαλά πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες προωθούν αυτή. Πώς δεν υπάρχει ανομία, Ανδρέα? Δεν υπάρχει ανομία τώρα. Τα στοιχεία της αστυνομίας στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει ανομία. Ποια είναι η ανομία? Δέστε τα στοιχεία της Ελλάδας. Ποια είναι η ανομία? Μειωμένα όλα τα εγκλήματα. Όχι, δεν είναι ανομία. Μείνετε τώρα. Γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση στην κυρία Καλότο. Ποια ανομία? Ο ρατσισμός είναι η ανομία. Τα στοιχεία έχουν δώσει σαφεί οδηγίε να μην καταγράφονται τα περιστατικά. Ένα ερώτημα υπάρχει. Αναγνωρίζετε το ρατσισμό και την ξενοφοβία? Δεν ακουγόμαστε, Ανδρέα. Να σας πω τι κάνει. Αποσυμφορίζει τις φυλακές. Αφήστε τώρα την καραμέλα αυτή με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Για τα πτέσματα. Να ακουγόμαστε, παρακαλώ. Και είσαστε και από την πλευρά του Πασόκου. Το οποίο είναι γιατί είχαμε κριτήρια, κύριε. Μην ταυτίζεστε με ένα παιδί, παλικάρι 27 ετών, πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Το διάβαζε εφημερίδες. Τον δολοφόνησε γεωργική.